Και μέρη λέω να ξαναπάμε στα Χανιά. Ευχαριστώ. Άλλη μια βόλτα. Εμένα μου αρέσουν τα Χανιά. Μπορούμε να πάμε όσες φορές θέλεις. Σε όλους μας αρέσουν τα Χανιά. Να πάμε λοιπόν στα Χανιά. Εκεί μας περιμένει στο στούντιο η κυρία Σοφία Μαλανδράκη. Είναι δεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος πολιτισμού και παιδείας Χανίων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Καριωτάκη. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Και εμείς κυρία Μαλανδράκη, κυρίως χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι έχετε όρεξη πολύ για ένα πολύ όμορφο χαρτοφυλάκιο και δύσκολο παραλλήλως. Πολιτισμός και παιδεία. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο. Έχει τις προκλήσεις του. Σαφώς και έχει τις προκλήσεις του, αλλά και το προηγούμενο διάστημα ήταν στα εντεταλμένα μου, αλλά και στην αγάπη και στη ζωή μου, οπότε ουσιαστικά λαχταρώ πώς θα το συνεχίσω και πώς θα προχωρήσει ακόμα παραπέρα. Ο πολιτισμός είναι τα πάντα όλα, είναι ο τρόπος που μιλάμε, είναι ο τρόπος που οδηγούμε, είναι ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στους γονείς, στους αντίστοιχους ή στους εκπαιδευτικούς. Πολιτισμός είναι όλα αυτά. Αλλά σαν περιφέρεια, το κομμάτι του πολιτισμού είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί και σε ποσοστό σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, τα χρήματα που δίνονται στον πολιτισμό είναι πολλά. Και όταν λέμε τα χρήματα που δίνονται στον πολιτισμό, είναι από παντού. Δηλαδή, είτε αυτό αφορά εμβληματικά κτίρια, είτε αυτό αφορά εμβληματικές δράσεις, μεγάλες δράσεις, μικρότερες, ενίσχυση συλλόγων, πρωτοπορία με την να καθοδηγήσουμε τον κόσμο να αναπτύξει και με πρωτοβουλίες πράγματα που θα αναδείξουν την Κρήτη, τον πολιτισμό της, όχι μόνο σαν παράδοση, αλλά και στο πώς μπορεί να σταθεί στο μέλλον και πώς μπορεί να προσλάβει πρωτότυπες πρωτοβουλίες και να τις προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Είμαστε βεβαίως ευτυχείς, γιατί είμαστε σε έναν ευλογημένο τόπο που μας δίνει δυνατότητα σε επίπεδο πολιτισμού και φυσικά παιδείας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε μια ιστορία που χάνεται στα τρίσβαθα των αιώνων και βεβαίως έχουμε μπροστά μας τέτοιες δυνατότητες για να γράψουμε ιστορία και στο μέλλον που είναι τουλάχιστον αμαρτία να μην ποντάρουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και τη στιγμή που έχουμε αυτή τη δύναμη. Έχουμε κάποια καθυστέρηση. Ναι, και ναι. Σας ακούμε. Ναι, ναι. Και τη στιγμή που έχουμε αυτή τη δύναμη με την περιφέρεια που. Κάπου χάνεται. Δεν πειράζει. Εμείς σας ακούμε πάντως. Okay. Τη στιγμή που έχουμε αυτή τη δύναμη σαν περιφέρεια να δημιουργούμε καινούργια δεδομένα. Δηλαδή, θα ήθελα να πω το εξής. Για μένα, για την επόμενη χρονιά, έχει μεγάλη σημασία το πώς θα δρομολογηθούν πράγματα που ήδη υπάρχουν, που το ανέφερα και στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή, στα Χανιά, στην Περιφερειακή Ενώση των Ομών Χανίων, έχουμε γύρω στα 10 φεστιβάλ, τα οποία είναι εδώ, τα δουλεύει ο κόσμος χρόνια, έχουν κλείσει 20 ετία τα περισσότερα και έρχονται και με αυτές τις δημιουργίες έχουν ήδη δώσει ένα πολύ δυνατό πολιτιστικό αποτύπωμα. Εμείς λοιπόν σαν περιφέρεια μπορούμε να έρθουμε να πάρουμε τα φεστιβάλ και τουλάχιστον για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, γιατί αυτά χαρακτηρίζουν, είναι δουλεμένα, είναι έτοιμα. Ήδη χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια, αλλά μπορούν να μπουν σε μια μορφή δίκτυου, σε μια μορφή ενότητας, ώστε όπως απευθύνονται στον κόσμο, να είναι πόλος έλξης πλέον, όχι μόνο για τον τόπιο επισκέπτη, δεν μιλάω για τουρίστα, μιλάω για επισκέπτη, είτε αυτό να συνδεθεί, αν θέλετε, να είναι προορισμός, και τη στιγμή που είναι ήδη εδώ και υπάρχουν και λειτουργούν. Αν θέλετε, αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί και με την παιδεία. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται και αφορά τον πολιτισμό, θα πρέπει αυτοί που έρχονται, είτε είναι σχολεία τα οποία έρχονται μέσα από τις εκδρομές τους, είτε μέσα από τις δράσεις τους, είτε μέσα, αν θέλετε, και από πιο μεγάλες δράσεις, όπως είναι διεθνείς δράσεις των σχολείων, ακόμα και διεθνείς δράσεις των γονέων, όλα αυτά μπορούν να έρχονται και να πατάνε πάνω σε αυτά που θα τα έχουμε εμείς συνδέσει σαν ένα δίκτυο των ήδη υπαρχόντων και των μελουμένων. Δώστε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοείτε. Από φεστιβάλ έχουμε το φεστιβάλ κινηματογράφου, το φεστιβάλ βιβλίου, το Χανιά Art που έχει απλωθεί. Ναι, ναι. Έχει απλωθεί στα χωριά το Rock Festival, το Χανιαρτούν, το Comics και Animation, το Dance Days.
δεν ξέρω και εγώ τι ξεχνά. Όλα αυτά, το γη, τουρισμός, πολιτισμός, είναι πάρα πολλά τα φεστιβάλ που γίνονται. Όλα αυτά μπορούν αφενός να μπουν στο χάρτη, ώστε ο επισκέπτης να ξέρει περίπου σε ποιο χρονική περίοδο γίνονται αυτά και να συνδέσει, αν θέλετε, τα συνέδριά του, αυτά που έχει να κάνει, να τα συνδέσει με τα ήδη πολιτιστικά δρόμενα. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία σκέψη. Η άλλη είναι η διασύνδεση των φεστιβάλ με τέτοιο τρόπο που το ένα να οδηγεί στο άλλο. Δηλαδή, να ενημερώνει, να συνδέεται με κάποιο τρόπο. Είναι κάτι που ήδη υπάρχει και μπορεί να συνδεθεί και να μπει στον πολιτιστικό χάρτη. Μάλιστα. Αυτό είναι μία σκέψη. Σε επίπεδο, βεβαίως. Να νομίζουμε, κυρία Μαλανδράκη, όπως σας ακούμε, ότι έχετε ήδη καταρτήσει το πλάνο σας, έχετε βάλει τους στόχους, τις προτεραιότητες, έτσι. Είναι σκέψεις που μας δίνει τη δυνατότητα το βάθος πενταετίας, έτσι αυτό το λέω με μεγάλη χαρά. Το βάθος της πενταετίας μας δίνει το χρόνο εκείνο, την ηρεμία εκείνη, να έρθουμε, να μιλήσουμε, να συναντηθούμε, αυτό που υπάρχει ήδη να το κοιτάξουμε, να μην είναι πεταμένο και σκόρπιο κάτω, mm-hmm. να έρθουμε να το συνδέσουμε και να του δώσουμε εκείνα τα πόδια που θα μείνει σταθερά και θα είναι πόλος έλξης. Και δεν είναι μόνο τα φεστιβάλ. Μία σκέψη που έχω στο μυαλό μου και αν θέλετε αυτό έρχεται από την επαρχία, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά μουσεία, τα οποία είναι ή λαϊκής τέχνης, μπορεί να είναι καταφύγια, μπορεί να είναι... Βέβαια. Με τρόφιμα. Αυτά τα μουσεία είναι ο δρόμος των μουσείων, μια άλλη σκέψη, η οποία είχε τεθεί μάλιστα από τον διευθυντή του Χανιά Art, με την έννοια ότι με τον δρόμο των μουσείων ερχόμαστε μέσα από τις δράσεις που γίνονται και στην επαρχία και στην περιφέρεια, ερχόμαστε και συνδέομαι, αν θέλετε, όχι μόνο τον τουρίστα και του δείχνουμε και αυτό το κομμάτι της τέχνης μέσα στην επαρχία, αλλά συνδέεται ακόμα και με τα μονοπάτια που δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζετε. Η περιφέρεια έχει ξεκινήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων την... όχι κατασκευή, την ανάδειξη μονοπατιών, uh-huh. Τα οποία είναι με πιστοποιημένες δυσκολίες κτλ. Και πάρα πολύ σημαντικό τη συντήρησή τους σε όλες τις διαδρομές. Υπάρχουν είτε ιστορικά αντικείμενα, είτε χώροι ιστορίας, είτε εκκλησίες, είτε φυσικού κάλους. Uh-huh. Όλα αυτά μπορούν να συνδεθούν. Για φανταστείτε οι περιπατητικές διαδρομές που ήδη έχουν ισχυρά σημεία αναφοράς, να έρθουν να συνδεθούν με το δρόμο των μουσείων, με το δρόμο του κρασιού. Αυτά ονειρεύομαι, ότι θα έρθουν και μπαίνοντας στο χάρτη δεν θα είναι μόνα τους. Ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι ο πολίτης αυτής της, ο πολίτης της Κρήτης, είτε είναι ο επισκέπτης, είτε είναι, αν θέλετε, αυτός ο άνθρωπος που έχει επιλέξει την Κρήτη για να ζήσει, θα μπορεί να βρει αυτό που ήδη υπάρχει και όταν συναντιούνται και ανάμεσά τους οι άνθρωποι που δημιουργούν αυτά τα μικρά θαύματα που λέω εγώ, αν θέλετε και οι μικρές ομάδες και τα προχωράνε μέχρι ένα σημείο και μετά τα βρίσκουμε εμείς, νομίζω ότι θα είναι προορισμός για να ζήσεις η Κρήτη όπως είναι τώρα, αλλά και για να τους κάνουμε και πιο εύκολο το τι είναι Κρήτη. Βεβαίως, αυτό προϋποθέτει, κυρία Μαλανδράκη, μια πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στους φορείς, στις τοπικές κοινωνίες και βεβαίως αρκετά χρήματα, γιατί είναι ωραία, είναι πολύ ωραίες αυτές όλες οι ιδέες, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πάσχουμε στην υλοποίηση με την έννοια του ότι, για παράδειγμα, αυτό που λέτε με τα μονοπάτια. Η συντήρηση των μονοπατιών είναι κάτι πάρα πολύ κοστοβόρο, γιατί θα πρέπει να είναι μια διαρκής διαδικασία. Τα μονοπάτια... Έχουμε βρει τη λύση. Για πείτε το. Υπάρχει η Πανετέκ που είναι είναι εταιρεία, είναι η αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης μαζί με τον ΟΑΚ, mm-hmm. Η οποία αναλαμβάνει, η Πανετέκ, τη συντήρηση των μονοπατιών. Μέσα από μία κινσέπ, και εδώ βλέπετε πώς έρχονται και ενώνονται τα πράγματα, η οποία έχει ιδρυθεί και μέσα στις αρμοδιότητες της είναι η συντήρηση των μονοπατιών. Και η συντήρηση των φαραγγιών ενδεχόμενα. Υπάρχουν δρόμοι, υπάρχουν τρόποι και δεν είναι πάντα η ακριβή. Αυτό είναι και η αγάπη μου σε αυτό που κάνω, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό θέλω αυτό που έχει ήδη δημιουργηθεί
Και το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να το συνδέσει. Δεν θέλει λεφτά. Mm-hmm. Τρόπο θέλει. Mm. Και ματιά καλή για να έρθει να του δώσει το χώρο του, το χρόνο του και αυτού πρέπει να έχει γύρω του. Mm-hmm. Αυτή η Panatech που λέτε, αυτή η λύση, μπορεί να φροντίσει και τα φαράγγια και τις υπόλοιπες διαδρομές. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, είναι άλλο πράγμα. Mm. Αυτή αναλαμβάνει. Mm-hmm. Υπάρχει μια σύμβαση εργασίας η οποία λέει: εμείς θέλουμε τη συντήρηση των μονοπατιών για αυτή τη χρονιά. Το οποίο είναι να δουν τη σήμανση, αν κάτι έχει χαλάσει κτλ. Είναι μια σύμβαση έργου, η οποία όμως δεν είναι στα τρομακτικά επίπεδα, αλλά δεν έχει σχέση με τα τεχνικά έργα που αφορούν ρέματα, φαράγγια, καθαρισμούς και άλλα. Αυτό αφορά ένα συγκεκριμένο έργο των μονοπατιών. Αλλά επειδή πάντα χανόμασταν, και έχετε πάρα πολύ δίκιο που το αναφέρετε, κύριε Γαριωτάκη, στη συντήρηση των δομών, ναι, στα μονοπάτια αυτός ο δρόμος δείχνει ότι έχουμε βρει ένα καλό τρόπο. Ενδεχόμενα θα μπορούσε να είναι και οδηγός, να αποτελέσει το manual, τον οδηγό, και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Ναι, με τα μονοπάτια. Τώρα με τα υπόλοιπα έχουμε μια πολύ... Ναι, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας και η Περιφερειακή Σύμβουλη από τις υπόλοιπες ενότητες. Με αποτέλεσμα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ σπουδαία. Δηλαδή, αν θέλετε μένα εκεί που νομίζω ότι υπάρχει η δυσκολία με τα χρήματα, είναι ας πούμε το ιστορικό αρχείο Κρήτης, έτσι, το οποίο χρειάζεται να στεγαστεί. Ναι, εκεί θέλουμε λεφτά και θέλουμε και μια πολιτεία να έρθει από πίσω και να το στηρίξει. Δεν μπορεί να το κάνει η περιφέρεια. Ας κάνει και κάτι και το Υπουργείο Πολιτισμού, κυρία Μαλανδράκη. Πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αυτή η περιφέρεια έρχεται να είναι καλά και καλύπτει τα πάντα όλα, ας πούμε. Και μάλιστα στο κομμάτι, αυτό συζητούσαμε, αν θέλετε, της υγείας, του πολιτισμού, ακόμα και στην παιδεία, σε κτίρια, σε οτιδήποτε, πόσο έρχεται και βοηθάει, παρότι δεν είναι αρμοδιότητά της. Σωστά. Εμείς έχουμε επίσης, ας πούμε, φαντάζομαι και σε άλλους χώρους το φρούριο του Ιτζεδίν, το οποίο κινδυνεύει να καταρρεύσει. Εκεί είναι το άλλο κομμάτι του πολιτισμού, στο οποίο θα πρέπει να πιέσουμε και να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και σε 5 χρόνια να λέμε τα ίδια, ο καθένας στον τόπο του. Εγώ ανέφερα 2. Αγαπώ πάρα πολύ και το είχα πει και πριν τις εκλογές, γιατί πολιτιστικά μνημεία είναι και τα μνημεία της φύσης. Μνημεία της φύσης είναι, εμείς έχουμε στην ποταμίδα όχι, δεν είναι αμόλοφοι, είναι σχηματισμοί γεωλογικοί. Γεωλογικοί, βέβαια, ναι. Ναι, ναι. Είναι και αυτό κομμάτι πολιτισμού. Η σύνδεση, όπως είπα πριν, οπωσδήποτε του εναλλακτικού τουρισμού. Πολιτισμός είναι το τι μαγειρεύουν στα χωριά ακόμα, το πώς ανοίγουν τα σπίτια τους, πώς δεν μπορούν να διανοηθούν να περάσει άνθρωπος χωρίς να τον κεράσουν. Κυρία Μαλανδράκη, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών και για σας, γιατί βλέπουμε ότι έχετε και τον ενθουσιασμό και έχετε ήδη και το πλάνο, το έχετε σχηματίσει μέσα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί πιέζει και ο χρόνος για την παρουσία σας. Αχ, θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη, κυρία Καριωτάκη. Εύχομαι στην εκπομπή να συνεχίσει έτσι όπως είναι, πάντα φιλόξενη, πάντα να είστε από δίπλα σε εμάς. Και θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε και τα επόμενα. Φυσικά. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Και σε εσάς, καλό απόγευμα.